Καλησπέρα φίλες και φιλοακρατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα ανάλυση των Bayer Press, όπως κάθε μέρα από τις 2 μέχρι και τις 3 θα είμαστε παρέα. Σήμερα με Γιώργο Παναγιωτήδη μόνο η σύνθεση του team. Ελλειπής είναι η αλήθεια, λόγω και του αυριανού τελικού κυπέλου ανάμεσα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Θα έχουμε όμως τηλεφωνική συνομιλία με τον Αντώνη τον Τζακαλέα να σχολιάσουμε και τα χθεσινά παιχνίδια του Europa League με τις δύο ομάδες που ήταν τα φαβορί, τις δύο ομάδες του Λονδίνου, την Arsenal και την Chelsea, να επιβεβαιώνουν. Η Chelsea βέβαια στη διαδικασία των πέναλτι, τον τίτλο του φαβορί, να παίρνουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Μπακού και έτσι να συνθέτουν μια αγγλική τετράδα στους δύο ευρωπαϊκούς τελικούς. Tottenham Liverpool στο τελικό του Champions League στη Μαδρίτη, Arsenal Chelsea στο τελικό του Μπακού στο Europa League. Επομένως και ο τελικός του Super Cup μετέπειτα τον Αύγουστο θα είναι επίσης με αγγλικό ζευγάρι. Μοναδικά πράγματα για τους Άγγλους που κυριαρχούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Φέτος νομίζω το αποδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, με τον πλέον εμφαντικό τρόπο. Θα έχουμε φυσικά να σχολιάσουμε αρκετά πράγματα και έτσι, σε ρυθμούς pre-game εν ώψη του αυριανού τελικού κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Να δούμε πώς αναμένεται να παραταχθούν οι ομάδες, τι περιμένουμε να δούμε από αυτόν τον τελικό, τον τρίτο τελικό σειρά ανάμεσα στους δύο δικεφάλους. Το πόσο θα επηρεάσουν οι άδειες κερκίδες, γιατί είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρος του παιχνιδιού που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Και όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Επομένως θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και θα τα δούμε. Έχουμε τον Αντώνη Γιάννη. Ωραία, έχουμε τον Αντώνη. Τον καλησπέριζουμε, τον βάζουμε στη συζήτηση. Καλησπέρα Αντώνη, τι γίνεται? Καλησπέρα, πολύ καλά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τους χθεσινούς ημιτελικούς, έτσι, πριν πάμε στα του αυριανού τελικού. Επιβεβαιώθηκαν τα φαβορί. Εντάξει, Chelsea πολύ δύσκολα βέβαια. Η Άιντραχτ την πίστεψα, σου το είχα πει από το μεσημέρι, αλλά δεν με δικαίωσε τη διαδικασία το πέναλτι. Εγώ έκανα 3-3, έτσι. Δεν πίστευα ότι η Μπαρσελόνα μπορεί να την ξαναπάθει. Την έπαθε. Δεν πίστευα ότι τότε να μπορεί να τα καταφέρει. Τα κατάφερε. Και περίμενε να αποκλειστεί και η Άρσεναλ χθες. Όχι, όχι. Δεν έβλεπα τρόπο να αντέξει, να σταθεί η Άιντραχτ. Με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα. Ναι, σωστό. Εντελώς διαφορετική η εικόνα. Και δεν ξέρω αν η Άιντραχτ ήταν αυτή που ανέβηκε τόσο. Μάλλον συνδυασμός θα ήταν με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Chelsea το παιχνίδι. Ίσως η Chelsea είχε στο μυαλό της το πρώτο παιχνίδι και ότι θα μπορούσε να το βάλει στο δικό της ρυθμό να το πάει εκεί που θέλει. Δηλαδή αν έκανε το 1-0 να το έβαζε σε καλούπια. Το έκανε το 1-0 αλλά δεν το έβαλε. Δεν το έβαλε γιατί το παιχνίδι και μέχρι το φινάλε του αλλά και στην παράταση έχει στιγμές που η Άιντραχτ θα τις θυμάται για χρόνια όταν θα γυρίσει το χρόνο πίσω και θα λέει ότι φτάσαμε μέχρι τον ημιτελικό του Europa League και αποκλειστήκαμε στα πέναλτι. Πάντα θα υπάρχει μια υποσημείωση μέχρι να φτάσουμε στα πέναλτι. Είχαμε ευκαιρίες. Οι δύο ειδικά εκείνες που βγάζουν πάνω στη γραμμή, ο Νταβίτ Λουίτς και ο Ζαπακός, θα είναι νομίζω οι δύο που θα θυμούνται για όντως για πολλά χρόνια. Ναι. Βέβαια υπάρχει εδώ. Ναι. Είναι από αυτές που τις θυμάσαι και πάντα οι παίκτες που είναι οι πρωταγωνιστές και είναι αρνητικοί πρωταγωνιστές και δεν θα θέλουν να τους το θυμίζουν. Ναι, όντως. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο στο οποίο νομίζω αξίζει να κάνουμε μια αναφορά. Στην αλλαγή που κάνει ο Χιούτερ στο 118 και 2 λεπτά πριν τελειώσει παράταση που τον βάζει ξεκάθαρα για να εκτελέσει πέναλτι το Μπασχέντζ για τον Πορτογάλο και τελικά δεν τον δικαιώνει ως τελευταίος κιόλας που εκτέλεσε, έτσι. Είναι αυτό καμιά φορά, εντάξει, είναι λεπτές ισορροπίες σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά εντάξει. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν κακό πέναλτι. Όχι, όχι, όχι. Ήτανε και αυτό που, αυτό που έχασε η Chelsea επίσης δεν ήταν κακό πέναλτι. Ήταν επιλογή γωνίας από τον Μπασχέντζα, αλλά ήταν επιλογή γωνίας από τον Κέπα και πολύ καλή εκτίμηξη αυτή. Γιατί δεν φτάνει μόνο να επιλέξει στη γωνία του τερματοφύλακα, αλλά να πέσει και σωστά και έγκαιρα. Ναι. Εντάξει, νομίζω αυτό ήταν το παιχνίδι χθες που μας κράτησε έτσι για περισσότερες αγωνία και γιατί πήγε στην παράταση και στα πέναλτι, αλλά και στη διάρκεια του. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες ένα από τα δύο ή ήσουν στο ζάμπινγκ και εσύ, τα βλέπεις και τα δύο. Όχι, διάλεξα την Τζέλση. Ναι, λογικό, δικαιώθηκες. Εγώ τα βλέπα να αλλάξει από την αλήθεια. Εντάξει, εκτός από ένα σημείο και μετά, όταν στο 2-2 επέμεινα λίγο στη Βαλένθια. Λες, τόσα έχουμε δει χθες και προχθές. Μόλις έκανε το 2-3 Arsenal εκεί το παράτσα, έβλεπα μόνο την Chelsea μετά. Αλλά εντάξει, το μάτς της Arsenal νομίζω είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή, έτσι. Ναι. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος αρχίζει και σκέφτεσαι
πιστεύω ότι και ο ίδιος σκέφτεται ότι δεν μπορεί να μένει στο Europa League. Γιατί άρχισε το ποδόσφαιρο να παίρνει και αυτό στο μυαλό των παικτών. Ότι υπάρχουν παίκτες που δικαίως νιώθουν παίκτες Champions League. Και όταν μένουμε τις ομάδες στο Europa League, αισθάνονται άβολα. Είναι έξω από τα φώτα. Η αλήθεια είναι ότι και να κάνεις στο Europa League, παίζεις μετά από παιχνίδια Champions League. Ακόμα και παίκτες μπορεί να μην έχουν το δικό σου βάρος, παίρνουν τα φώτα από την διοργάνωση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, εδώ που φτάσαμε, έχοντας πλέον το ζευγάρι του τελικού, νομίζω δικαίως, έτσι, από το ξεκίνημα της διοργάνωσης ήταν η Chelsea ειδικά, ήταν πολύ μεγάλο φαβορί. Το λέγαμε και από όταν είχε κληρωθεί στον όμιλο του ΠΑΟΚ, ότι είναι φαβορί ακόμη για κατάκτηση. Νομίζω δικαίως φτάνουν και οι δύο ως εδώ. Σε αντίθεση με το Champions League, όπου είχαμε περισσότερα φαβορί, αλλά κανένα δεν έφτασε στο τέλος. Ναι, όντως. Το Europa League είχαμε φαβορί και τα είδαμε σιγά σιγά να προχωράνε. Ναι. Παίζει στο Europa League παίζει ρόλο και το ότι υπάρχουν ομάδες, όπως για παράδειγμα και φέτος, πήγαν σεζόν που ήταν η μία από αυτές, αλλά πλέον και οι δύο, ομάδες οι οποίες είναι στο επίπεδο ανάμεσα στο Champions League και το Europa League ή έχουν πέσει σε αυτό, όπως για παράδειγμα η Chelsea με την Arsenal, και το βλέπουν ως διέξοδο. Και εκεί που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι οι Άγγλοι δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στο Europa League επειδή είναι η δεύτερη τάξη διοργάνωση και η Premier League έχει υψηλό επίπεδο δυσκολίας, τα τελευταία χρόνια και μετά τον τελικό της United και την κατάκτηση, αλλά και φέτος πολύ πιο έντονα, βλέπουμε ότι ψάχνουν εκεί τη διέξοδο γιατί δίνει και το στήριο του Champions League. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο κίνητρο. Ναι, αυτό έχει αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα είναι ξεκάθαρο σε εκείνη την United, η οποία η συζήτηση από κάποια στιγμή και μετά δεν ήταν ότι πάει να πάρει το Europa League. Πάει να παίξει το Champions League. Ο Μουρίνι αυτό έκανε. Παίξει στο μυαλό του. Ναι. Δηλαδή και να μην γίνει πλέον όγκος και να μην γινόταν απονομή. Δεν θα τον πείραζε καθόλου. Αυτό που, ναι. θέλαμε το πείραμε. Το εισιτήριο θέλουμε. Εμείς δώστε το μας και όλα τα άλλα. Και αυτό που έλεγα ότι από κάποια στιγμή και μετά μπορεί υποσυνείδητα σε παίχτες, δεν παίζει ρόλο την ώρα του αγώνα. Επαναλαμβάνω, το λέω πολλές φορές, αλλά όταν ξεκινάει ο αγώνας, ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει μόνο την ώρα του νίκη. Αλλιώς δεν επιβιώνει επαγγελματικά. Δεν γίνεται να επιβιώσει επαγγελματικά. Αλλά ως προετοιμασία, για παράδειγμα, η Νάπολη πιστεύω ότι ήταν πολύ διαφορετική τις Πέμπτες, εάν μέσω του Ιταλικού Πρωταθλήματος ένιωθε εκτός της Champions League. Ναι. Συμφωνώ, γιατί ως ομάδα, ως focus σε εκείνα τα παιχνίδια. Θα πει κανείς... Δεν μπόρεσε να μπει καθόλου στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, το να το διεκδικήσει, όπως έκανε πέρυσι. Τις στιγμές που ένιωσε ότι απειλείται και ότι έρχονται οι από πίσω της, δεν είναι τέτοιο το κύμα. Ειδικά η Ρώμα ξεφούσκωσε. Η Ίντερ και η Μίλαν και η Λάτσιο είχαν μια σεζόν ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω συνεχώς. Οπότε δεν έχει αυτή την πίεση της Πέμπτης πέρα από το Ανόρε που έχει το Europa League. Ναι. Η Άιντραχτ, για παράδειγμα, δεν το είχε καθόλου πιστεύω τόσο μεγάλο. Δεν πήγαινε για το Champions League, για το εισιτήριο του Champions League. Πήγαινε γιατί είχε επιστρέψει στην Ευρώπη και ένιωθε ότι ήρθε η ώρα να κάνει κάτι να το θυμάται. Το πώς αντιμετώπισε το κλαμπ. Το πώς αντιμετώπισαν οι οπαδοί της. Και νομίζω είναι και αυτή η πορεία της Άιντραχτ είναι και αυτό που θα θυμόμαστε και εμείς από το φετινό Europa League ως το κάτι διαφορετικό που είδαμε. Γιατί είναι η ομάδα η οποία έζησε την διοργάνωση. Δεν την έκανε αυτό σκοπό. Ναι. Και το πήγε μέχρι εκεί που πήγαινε, εντάξει. Για την Τζέλσι, για την Άρσεναλ έγινε αυτό σκοπό όσο αυτές οι ομάδες ένιωθαν ότι είναι τέταρτο-πέμπτες στην Αγγλία. Ναι. Ακριβώς, γιατί αυτό θα έλεγα. Θα πει κανείς, μα η Chelsea το κλείδωσε στο εισιτήριο. Chelsea το κλείδωσε στο εισιτήριο την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή, ουσιαστικά όπως και η Arsenal που γι' αυτό θα παλέψει, και η Chelsea μέχρι τώρα, μέχρι να κλειδώσει το εισιτήριο, γι' αυτό πάλευε όλη τη σεζόν στο Europa League και τη βλέπαμε τόσο σοβαρή. Προφανώς ήταν και η πρώτη χρονιά του Σάρι. Η Chelsea με τα κόμπο και βασάνων. Με αμφισβήτηση, με συζητήσεις. Με όχι, μας κάνει, δεν μας κάνει ο προπονητής. Όχι, θέλει παίχτη, γιατί θέλει παίχτη, να φέρουμε παίχτη, γιατί τον βάζει τον παίχτη. Δηλαδή,
όλα αυτά που μπορεί να μας φαίνεται εμάς ότι γίνονται μόνο στην Ελλάδα, επειδή έχουμε ενισχυμένο αθλητικό τύπο με site, με εφημερίδες, και στην Αγγλία μπορεί να μην έχουν αυτό το μύθο πλέον, δεν έχουν αγγλικές εφημερίδες, αλλά εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι συνεντεύξεις τύπου όλες είναι μια στο καφέ και μια στο πέταλο. Ναι, και πολύ πιο σκληρή η κριτική που γίνεται. Επίσης, ίσως να έπαιξε το ρόλο του ότι και οι δύο είχαν καινούριο προπονητή. Αυτό περισσότερο για την Arsenal, που ο Emery. Εντάξει, είναι νομίζω. Η Arsenal έβγαινε από μια εποχή. Ναι, ακριβώς. Για την οποία έχουμε δει ότι η United ακόμα ψάχνει το σημείο αναφοράς της. Ναι. Και έχουν περάσει 3 χρόνια. Μπορεί να μετράω και λίγο από το τελευταίο παιχνίδι του Sir Alex. Όχι, λίγο μετράς. Νομίζω είναι παραπάνω, είναι 5 χρόνια. Παραπάνω. Ναι. Για την Arsenal, εντάξει, είχε βγαίνει από αυτήν την εποχή νέο προπονητή που θα ήταν αποτυχία, να το πω, αν πάλι ήταν στα ίδια πράγματα, στην ίδια κατάσταση που ήταν και πέρσι. Για τον Emery και το Europa League δεν έχουν φανεί όλα. Ναι. Emery League έχουν βγει λόγο από χθες. Ναι. Το έχουμε πει και παλιότερα στις εκπομπές, για το που είναι ένας προπονητής ο οποίος το ποσοστό του επιτυχίας σε διπλούς αγώνες είναι απίστευτο. Και δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Όσο καλή ομάδα και να έχεις, όσο και να έχει την Σεβίλη που από κάποια στιγμή έγινε ομάδα του Europa League, όσο και αν ήταν πάντα φοβορή, είναι και οι στιγμές. Και δεν γίνεται πάντα οι στιγμές να είναι μαζί σου. Όχι. Πόσες φορές μπορεί να είναι οι στιγμές μαζί σου. Έχει το know-how ο Emery ξεκάθαρα. Έχει τον τρόπο να ξεκαθαρίζει, να διαβάζει αντιπάλους του, το team του, να κάνει τους παίκτες του τις προηγούμενες μέρες του αγώνα να τους αδειάζει τόσο όσο και να τους γεμίζει τόσο όσο. Με αυτά τα παιχνίδια έχει τον τρόπο του. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς πλέον. Είναι κάποια νούμερα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Ναι, βέβαια. Γιατί έχουμε δει αντίστοιχα και άλλες ομάδες να αποτυχάνουν. Να είναι τα φαβόροι και να ζορίζονται. Ναι. Δηλαδή ακόμα και το ότι η Chelsea πέρασε με πολύ πιο δύσκολο τρόπο από ότι η Arsenal, που η Arsenal είχε πιο δύσκολο αντίπαλο, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Ναι, βέβαια. Και τώρα πάμε σε διάστημα 3-4 ημερών. Θα δούμε 2 τελικούς με αγγλικές ομάδες. Το Super Cup τον Αύγουστο θα είναι τελικός επίσης με αγγλικές ομάδες. Θα έχει ξεκινήσει και η Premier League τότε, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 14 Αυγούστου το Super Cup. Απόλυτη κυριαρχία. Ναι. Και το tweet της Chelsea χθες, λίγη ώρα μετά το τέλος του ημιτελικού, που έλεγε, εντάξει παιδιά, μάλλον η Premier League είναι ίσως το δυσκολότερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Ξέρεις, άλλος το πήρε ότι η Chelsea να δημιουργήσει την αποτυχία της στο πρωτάθλημα. Άλλος το πήρε για να τις καλοπιάσει. Είναι μια πραγματικότητα που κάποιος θα το έλεγε. Και το είπε κάποιος ο οποίος ήταν ανταγωνιστής. Δηλαδή ήδη λέγαμε αυτό το αστείο που κυκλοφορούσε για περιπαικτικό για τις ομάδες του Manchester, ότι στην Εξάδα υπάρχουν 2 ομάδες στους ημιτελικούς του Europa, 2 ομάδες στους ημιτελικούς του Champions League και 2 ομάδες από το Manchester, και τώρα έγιναν 2 ομάδες στους τελικούς του Europa, 2 ομάδες στους τελικούς του Champions League και 2 ομάδες στο Manchester, εκ των οποίων η μία πρωταθλήτρια, γιατί όλο πήγαινε στη United. Ναι. Αλλά ακόμα και αυτό δείχνει πράγματα. Οι Άγγλοι το δούλεψαν πάρα πολύ. Σίγουρα το δούλεψαν πάρα πολύ και είναι αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, ότι έχει ξεφύγει σε ρυθμό, σε ένταση, σε ανταγωνιστικότητα, σε όλα τα επίπεδα το πρωτάθλημά τους. Και αυτό φάνηκε. Ας μην βάλουμε το μάτς της Chelsea το χθεσινό, που εντάξει, με την εικόνα που είχε συνολικά το ζευγάρι, η Chelsea έδειξε ότι είναι ομάδα άλλου ρυθμού από την Eintracht, αν πάρουμε υπόψη το πρώτο παιχνίδι και κάποιες στιγμές εχθές. Αλλά και η Arsenal, το πώς κερδίζει με 2-4 τη Βαλένθια μέσα στο Μεστάγια, δείχνουν ότι είναι σε άλλο ρυθμό. Για παράδειγμα, χθες έπαιζε ο τρίτος της Αγγλίας, η Chelsea, με τον τέταρτο της Γερμανίας, που είναι εκεί στο 3. Τέλος πάντων, και η Chelsea δεν είναι ξεκάθαρα τρίτη στην Αγγλία. 2 ομάδες που τα πρωταθλήματά τους έχουν τις ίδιες διεκδικήσεις ουσιαστικά. Έτσι. Έπαιζαν χθες Chelsea Eintracht και στο πρώτο παιχνίδι, και νομίζω φαινόταν η διαφορά ποιότητας. Για να μην πάω στην Ισπανία, ότι η Βαλένθια είναι επίσης σε παρόμοια θέση με την Arsenal, και εκεί φάνηκε η διαφορά. Μία από τις δικές μου αναγνώσεις, που μπορεί να έχει και κάποια βάση, μπορεί και καμία, αλλά έτσι πως έχετε στο μυαλό μου, είναι ότι για χρόνια η La Liga, το Ισπανικό Πρωτάθλημα, επένδυσε ακόμα και εμπορικά σε Κριστιάνο και Μέση.
σαν να ήρθε η απάτη από την αγγλή του ψυχή. Οκ, υπάρχουν δύο παίχτες οι οποίοι είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Και δεν είναι εδώ. Δεν τους έχουμε εμείς. Τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε όλους τους υπόλοιπους. Να προκαλέσουμε όλους τους υπόλοιπους. Και σιγά σιγά αυτό η Αγγλία το εισπράττει. Και το εισπράττει πολλαπλά. Στο ότι δεν υπάρχουν παίκτες που θέλουν να ανταγωνιστούν. Λέω, ένας έφυγε, αλλά μέχρι τώρα να ανταγωνιστούν στη λίγα του Μέση και του Χριστιανού. Θέλω να πάνε εκεί που παίζουν οι καλύτεροι. Οι υπόλοιποι καλύτεροι. Ναι. Και αυτό φαντάζομαι θα είναι θέμα συζήτησης ως εμπορικότητα στη Λα Λίγκα. Και σε όλα αυτά υπάρχει και μια Ιταλία η οποία έχει μείνει με τη Γιουβέντους μόνη της. Με 8 πρωταθλήματα. Και αυτό ίσως είναι και μεγάλη πληγή της ίδιας της Γιουβέντους που δεν καταφέρει να κάνει αυτό το κλικ παραπάνω που χρειάζεται. Αυτό που ίσως και αρχίζει και κοιτάζει και σκέφτεται και η Παρί σε έναν βαθμό, στο δικό της χώρο. Ναι, βέβαια. Όχι, βέβαια είναι λίγο διαφορετικά τα αίτια της αποτυχίας της. Γιατί όλοι σκεφτόμαστε ότι η Παρί πήγε, μάζεψε αστέρες και ξέμεινε από χαμάλιδες. Οι αστέρες μάλλον μεταξύ τους. Και μπαίνει όρος στο συμβόλαιο το ποιος θα εκτελεί το πέναλτι. Και επειδή δεν θα εκτελήσει σε πέναλτι θα παίρνεις μπόνους άλλα. Αυτά που έγιναν με τον Νεϊμάρ και με τον Καβάνι. Όλα αυτά. Και στο τέλος σεζόν πάντα αυτά μας μένουν. Αυτές τις συζητήσεις που γίνονται. Ναι, 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 πράγματι. Για το πώς η κάθε λίγα θα είναι ανταγωνιστική, εμπορική και το πώς θα μας κάνει εμάς να τη βλέπουμε. Έτσι να είναι. Την παρακολουθούμε, να μας τραβάει. Πάντως, μιας και ολοκληρώθηκαν και τα νοκάουτ και των διοργανώσεων και πλέον έχουμε όλους τους τελικούς να περιμένουμε, νομίζω μας αφήνουν και με το παραπάνω χορτά τους και οι διοργανώσεις και το Europa League φέτος ήταν, μας έδωσε και αυτό με τα πέναλτι που είχαμε να το δούμε 11 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σε ημιτελικό Europa League να ανακρίνουν το εισιτήριο τελικού στα πέναλτι πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία. Δηλαδή τα είχαν όλα νομίζω και οι διοργανώσεις. Ένα καλό γεμάτο Europa League έχει πέσει πάνω στο Champions League το καλύτερο των τελευταίων ετών. Έχει και αυτή την εντός εικόνα ατυχία του Europa League. Ότι τώρα που έκανε αυτό ένα βήμα παραπάνω εμπορικότητας, ότι μας έδωσε παιχνίδια, μας έδωσε συγκινήσεις, είχε ανταγωνιστεί μια χρονιά στην οποία το Champions League μας καθήλωσε. Σωστό, ναι, βέβαια. Σε suspense, σε τα πάντα δηλαδή. Σε ανατροπές, συναισθήματα, στιγμές, τα είχε όλα. Και λες τώρα από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε να δούμε στους τελικούς μετά από όλα αυτά. Τι καλύτερο έχουν να μας δώσουν. Και ξέρεις, είναι μερικές φορές που σκέφτεσαι όσο πιο πολύ αδειμονείς, τόσο λιγότερα πράγματα σου δίνει ένα παιχνίδι. Συνήθως έτσι συμβαίνει, δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι αδειμονούσαμε για παιχνίδια του Champions League και μας δικαίωσαν. Και ας το πάμε έτσι και στο τελευταίο παιχνίδι. Ας γίνει έτσι, ε. Ναι. Ωραία, εγώ νομίζω... ήδη από τώρα για γούρι λέω, έτσι. Για γούρι λέω ότι δεν υπάρχει τότε να το πάρει και αυτά. Ναι. Τα γνωστά, τα γνωστά. Τα γνωστά. Πιστεύουμε ότι η Λίβερπουλ είναι η καλύτερη ομάδα και θα το πάμε έτσι το έργο μέχρι την 1η Ιουνίου. Έτσι να ξέρω, καθένας ό,τι μπορεί. Ναι. Πάντως έχει και ο τελικός. Νομίζω ο τελικός Arsenal-Chelsea έχει άλλη έγκλη. Παρότι είναι στο Europa League, γιατί είναι δύο ομάδες από την ίδια πόλη με τη γνωστή αντιπαλότητα. Είναι ο Τσέχ που το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του θα είναι απέναντι σε μια ομάδα που έκανε τη μισή καριέρα του εκεί. Έχει πολλά έτσι σημεία επιμέρους να σταθεί κανείς. Μια και το ανέφερες αυτό, έτσι, το Twitter εξεθάλωσε. Και από τι θα έχεις δει φαντάζομαι εσύ το ότι όλοι περίμεναν το τελικό του Κρόιφ και τώρα βλέπουμε το τελικό του Κράουτς. Σωστό, ναι, το Liverpool τότε να... σωστό, ναι, το πήρε το μάτι. Και μετά έρθει και ο τελικός του Τσέχ. Ο τελικός του Τσέχ, μπράβο. Εντάξει, είναι ο Ζιρού, είναι ανάμεσα στις δύο πλευρές που... Έχει παίξει επίσης. Έχει έτσι σημεία αρκετά να σταθούμε. Το είναι πιο ενδιαφέρον σαν ζευγάρι, νομίζω. Ναι. Έχει τη ξεχωριστή ίντρικα. Ναι. Ωραία. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, Αντώνη, σιγά-σιγά. Να κάνουμε το απαραίτητο break και μετά να πάμε στο δεύτερο μέρος σε ρυθμούς περισσότερο εδώ, στα δικά μας τα εγχώρια. Αύριο έχουμε τελικό, βέβαια. Πώς θα μπούμε στο πνεύμα να δούμε τελικό μπροστά σε άδειες κερκίδες μετά από αυτά που έχουμε δει εδώ και ένα τριήμερο. Είναι άλλη συζήτηση. Ωραία. Αλλά ας πάμε να το πιάσουμε λίγο αγωνιστικά. Εμείς κάνουμε το break αν είναι και επιστρέφουμε.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Ανάλυσε το Bayer Press, μέρος δεύτερο. Τελευταίο ανάλυσε το Bayer Press μιας πολύ πολύ γεμάτης εβδομάδας. Είχαμε πάρα πολλά και έντονα πράγματα να πούμε για όσα έγιναν στους ευρωπαϊκούς ημιτελικούς, Champions League και Europa League, το οποίο επίσης δεν μας άφησε παραπονεμένους εχθές. Είχε συγκινήσεις, είχε πρόκριση να κλείνεται στα πέναλτι με την Chelsea να παίρνει το εισιτήριο εκεί. Είχε γενικότερα πάρα πολλά πράγματα αυτή η εβδομάδα. Και πλέον, πριν την αποχαιρετήσουμε αυτήν την εβδομάδα, στην τελευταία εκπομπή ανάλυσε τον Bayer Press για αυτήν την εβδομάδα, να πάμε λίγο να εστιάσουμε σε όσα περιμένουμε να δούμε το Σαββατοκύριακο, που έχουμε τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Έχουμε την Κυριακή στις 5 την μάχη του αγγλικού πρωταθλήματος, τη μάχη του τίτλου στην Premier League. Έχει πολλά ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα για να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο και να πάμε να ξαναβάλουμε στη συζήτηση τον Αντώνη Τζακαλέα, φυσικά, για να τα δούμε όλα σιγά σιγά μαζί. Αντώνη, να ξεκινήσουμε από τα του τελικού. Μας ακούει ο Αντώνης? Δεν μας ακούει μάλλον ο Αντώνης. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του, να τον έχουμε και πάλι στον αέρα. Τελικός κυπέλλου, όπως είπαμε, νομίζω με αυτό θα ξεκινήσουμε. Να πάμε να τα πιάσουμε, όλες τις παραμέτρους για το πόσο δύσκολο είναι για τους ίδιους ποδοσφαιριστές να παίξουν μπροστά σε άδειες κερκίδες, σε ένα Χανές Σοάκα, για το τι διαφορετικό περιμένουμε να δούμε σε σχέση με τους δύο προηγούμενους συνεχόμενους τελικούς ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Να πάμε. Τώρα έχουμε τον Αντώνη. Έλα, Αντώνη, να ξεκινήσουμε. Σε ρώτησα πριν, δεν μας άκουγες, από τον τελικό του κυπέλου να πάμε στη μάχη της Premier League συνέχεια. Έχει πολλά το Σαββατοκύριακο, έτσι? Η μάχη της Premier League, το μόνο που έχει να δώσει είναι αν η Brighton έχει πάρει φώτιση από αυτό που έκανε η Liverpool, από αυτό που έκανε τότε, από αυτό που προσπάθησε να κάνει η Άιντραχτ. Ναι. Και αν έχει στο μυαλό της City ότι εσύ, έχουν πάθει κι άλλοι. Νομίζω η City με αυτά που είδε αυτή την εβδομάδα θα πάει δύο φορές πιο προσεκτική από ό,τι θα πήγαινε. Όντως, ναι. Και η City, η οποία έχει δείξει σημάδια άγχους τελευταία, με τη Λέστερ δεν πέρασε και τις πιο εύκολες στιγμές. Ούτε με την Μπέρνλι στο προηγούμενο. Μέχρι να έρθει στο βολίδα, με την Μπέρνλι στο προηγούμενο, όσο και αν από την ομάδα δεν υπήρχε καμιά αμφισβήτηση, χρειάστηκε η φωτογραφία του Call Line Technologies και να χτυπήσει το ρολόι του διευθυντή για να γίνει το 1-0 για την City. Αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι με τον goal του Κομπανί είπαν τελείωσε. Απλά έρχεται αυτή η επόμενη εβδομάδα, οι επόμενες μέρες, σαν να σου λένε μη λες τελείωσε. Τίποτα δεν τελειώνει πριν σφύριξη διευθυντής. Τόσα που έχουν δει τα μάτια μας. Γι' αυτό ανέφερα και την Brighton. Γιατί νομίζω ότι από τη μία υπάρχει City που βλέπει ότι, ξέρεις, η έκπληξη δεν είναι μακριά, αλλά αυτό το βλέπει και η Brighton, η οποία Brighton βέβαια δεν έχει το άγχος. Είναι τελευταίο της παιχνίδι, έχει σωθεί. Δεν θα της πει κανένας τίποτα, είναι μια γιορτή παραμονής και να χάσει. Γιατί αυτό θα είναι το φυσιολογικό, έτσι. Ναι. Δηλαδή παίζει ο πρώτος και ένας από τους καλύτερους πρώτους των τελευταίων ετών, έτσι, των τελευταίων 20-30-40 ετών βαθμολογικά. Ναι. Μια ομάδα η οποία στην 37η αγωνιστική πριν παίξει άνοιξε σαμπάνιες παραμονές. Πάντως, η Brighton, το δείγμα που μας έδωσε την προηγούμενη Κυριακή στο Emirates, όπου επίσης ήταν σωσμένη, είχε σωθεί από το Σάββατο με την ίδια της Cardiff και πήγε έπαιξε στα ίσα την Arsenal, της πήρε το ισόπαλο 1-1, θα μπορούσε να την έχει κερδίσει κιόλας για όσους έχουν εικόνα από το παιχνίδι. Και ουσιαστικά της χάλασε την έξοδο στο Champions League, την τελείωσε από αυτή τη διεκδίκηση μέσω του πρωταθλήματος στην Arsenal. Αυτό το δείγμα της Brighton μας δείχνει ότι και αύριο και την Κυριακή μάλλον θα παλέψει μέχρι εκεί που μπορεί. Η άλλη η πλευρά του αυτού του νομίσματος είναι ότι ίσως η Brighton του το έβγαλε αυτό σε χαρακτήρα γιορτής μία φορά. Και δεν ξέρω αν έχει τα δυναμάρια να το βγάλει και δεύτερη. Ότι δηλαδή η απελευθέρωση της παραμονής τους πήγε σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι, πιθανό. Τώρα θα είναι και στην έδρα της, βέβαια, τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Τώρα προσπαθούμε να δώσουμε ελπίδα στους φίλους της Λίβερπουλ, έχω την εντύπωση με όλα αυτά. Νομίζω ότι και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν, απλά κατά τα λεγόμενα, άνασαν τους λέει, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε.
και αν δεν πιστεύουμε, είναι κερέκ το να έχουμε. Καμία δεν θα πάει. Ναι. Αλλά και εκείνοι, νομίζω, με αυτό που έζησαν το βράδυ της Τρίτης, έχουν μια πίστη παραπάνω. Αν θέλει, ή μάλλον δεν έχουν και τόση πίεση και άγχος, γιατί πλέον στην προηγούμενη αγωνιστική, έχοντας το βάρος του 3-0 που τους είχε με το 1,5 πόδι εκτός τελικού Champions League και βλέποντας και αυτή την εξέλιξη το βράδυ της Δευτέρας, εκεί εντάξει, σαφώς θα ήταν πολύ πιο δύσκολο το συνέστημα. Τώρα πλέον, έχοντας κάνει αυτό που έχουν κάνει, ήδη ιστορικό, είναι στο τελικό του Champions League, το πήγαν μέχρι εδώ στο πρωτάθλημα, ακόμη και αν δεν τους συμβεί, δεν θα έχουν την ίδια πικρία, έχω την εντύπωση. Σου βγαίνει αυτό και ποιος να μας πει τι για φέτος. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Τους παίχτες και τον προπονητή, για θέμα εγωισμού δεν βγαίνει αυτό. Εδώ παίχτες θα τα θέλω όλα. Δεν. Αυτή είναι η λογική. Έτσι. Και δεν τον... Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα σε κανέναν. Το πιστεύω, το κάνω. Δηλαδή, βρήκαμε μια City η οποία θα φτάσει σε ρεκόρ βαθμών. Σε δεύτερο ρεκόρ βαθμό, επειδή πέρυσι έπιασε τους 100. Με τελείωμα με 13 νίκες ήδη, και άμα κερδίσει την τελευταία θα είναι 14. Νομίζω είναι 14-15, κάπου εκεί πάντως. Ναι. Με σερή νίκες. Στο τέλος της ημέρας, αν τελικά η City κερδίσει την Brighton, κερδίσει το πρωτάθλημα, ίσως να αρχίσουν να σκέφτονται κάποιες ισοπαλίες και να προσπαθούν να σκεφτούν, εντάξει, δηλαδή, όχι, το τελευταίο θα τους το θυμίσουν οι άλλοι, ότι εντάξει, δεν πήρατε πρωτάθλημα έχοντας μόνο μια ήττα. Αλλά, δηλαδή... Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει πριν κορυφωθεί έτσι η μάχη του τίτλου, ότι εάν η Liverpool καταφέρει κάνει το απόλυτο που όπως φαίνεται θα το κάνει και χάσει το πρωτάθλημα με μόλις μία ήττα και με 97 βαθμούς, θα έχει να λέει ότι το είχαμε χάσει με το γλίστρινο του Τζέραρ, το έχουμε χάσει με χίλιους δύο τρόπους, το χάσαμε και έτσι. Αυτό θα μείνει. Ναι. Περισσότερο σε ψυχολογικό τομέα, όντως. Ναι. Και αυτό θα είναι και τον όπλο των αντιπάλων, έτσι. Στην κουβέντα, ακόμα και περιπαιχτική, ακόμα και σε μεταξύ φιλάθλων. Ναι. Πάντως, αγωνιστικά και μόνο αν το δούμε, νομίζω και οι δύο θα μπουν την Κυριακή με ψυχολογία καθαρά νικητή. Δεν νομίζω ότι η City το έχει ξανακάνει να έχει πάρει πρωτάθλημα έτσι τελευταία αγωνιστική και έχει παίκτες έμπειρους μέσα για να μην λυγίσουν τα πόδια τους. Ναι, και έχει παίκτες που και το έχουν ξανακάνει. Ναι, και οι ίδιοι. Σωστά. Όπως ο Αγκουέρο, το πιο τρανό παράδειγμα. Που είχε πετύχει τον γκολ εκείνο το 12. Έχουν πρωτάθλημα στο οποίο έχαναν με 3-2, έχαναν το 2-1 σε 90. Δηλαδή, οκ. Okay. Ναι. Τι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα ας φύγουμε από όλη αυτή τη μαγεία. Εντάξει, έχει και άλλα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, για παράδειγμα, η μάχη για το Champions League στη Γερμανία και το πώς θα αντιδράσει η Άιντραχτ μετά από αυτό το εξαντλητικό χθεσινό παιχνίδι. Και τον αποκλεισμό τελικά. Έχει τη μάχη τίτλου στην Ολλανδία με τον Άγιαξ, να δούμε επίσης ποια θα είναι η αντίδραση. Έχει πολλά πράγματα να δούμε το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα στην Ευρώπη, όσο πλησιάζουν στη λήξη τα πρωταθλήματα, όλα έχουν ενδιαφέρον. Και στην Ισπανία η μάχη για τα εισιτήρια, και στην Ιταλία με την Αταλάντα εκεί να κάνει την έκπληξη. Θα δούμε πολλά πάλι. Αλλά ας φύγουμε λίγο από όλη αυτή τη μαγεία, όσο δύσκολο κι αν είναι, και να πάμε εδώ λίγο στα δικά μας. Τα του τελικού. Στο δικό μας τελικό. Ναι. Αν προσπαθήσει κανείς να μυρίσει κλίμα, νομίζω ότι και από τον τρόπο τον οποίο τοποθετούνται όλοι στα μέσα, τον τρόπο τον οποίο καλύπτουν οι ιστοσελίδες και οι εφημερίδες στον τελικό, δεν έχει, ειδικά στην Θεσσαλονίκη, την κάψα την περσινή. Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ ότι έχω παρατηρήσει. Γενικότερα σε σχέση, εντάξει, θα μου πεις, πέρσι είχε προηγηθεί και ό,τι είχε προηγηθεί στο πρωτάθλημα που είχε βάλει καλώς κακώς την ένταση και στις ομάδες μέσα. Και σε σχέση με πρόπερση που ο ΠΑΟΚ μετά από χρόνια ήθελε να διεκδικήσει ένα κύπελο, η ΑΕΚ πήγαινε δεύτερο σερί τελικό μετά την επιστροφή της. Ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Φέτος από τις ομάδες τις ίδιες, νομίζω, βγαίνει μια ησυχία, ηρεμία. Πώς θες να το πούμε, είναι ότι έχουν αλλάξει ρόλοι. Είναι ότι ο χορτάτος αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ και όχι η ΑΕΚ. Του ΠΑΟΚ το βλέπει το κύπελο στο το γλυκό μετά από ένα λουκούλιο γεύμα. Αυτό που λέμε ότι κάνει και λίγο χώρο για το γλυκό, μην πέσει με τα μούτρα στο φαγητό. Ναι. Και από την άλλη, για την ΑΕΚ
ένας παράγοντας που ίσως σε επιφέρει και επιπλέον αγωνιστική πίεση και ειδικότερα την ώρα του παιχνιδιού, γιατί γίνεται μεγάλη ζήτηση γι' αυτό, το ότι η ΑΕΚ έχει χάσει δύο σερί τελικούς από τον ΠΑΟΚ και αν χάσει και τρίτο θα είναι βαρύ το τίμημα, είναι αλήθεια. Το πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό στην αγωνιστική εξέλιξη του παιχνιδιού, εάν για παράδειγμα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ νωρίς, που εντάξει ούτως ή άλλως ένα γρήγορο γκολ επηρεάζει πάντα τις συνθήκες ενός τελικού, αλλά ίσως επιφέρει λες επιπλέον πίεση στην ΑΕΚ αυτό που έχει προηγηθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, αν φάει και ένα γκολ νωρίς αυτό το τελικό, να βαραίνουν ακόμη περισσότερο τα πόδια. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι μπήκε στο παιχνίδι θέλοντας να πει ήρθα για να το πάρω. Δεν το συζητάω, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε εσείς. Εγώ ήρθα για να το πάρω. Δεν είναι ενδιαφέρει αν είστε πορτάτη, αν είστε μεθυσμένοι από το πρωτάθλημα που το πήρατε όπως το πήρατε και αυτά. Μπήκα να το πάρω. Ο ΠΑΟΚ είναι πιθανό να αντιμετωπίσει μια τέτοια ομάδα. Δεν ξέρω αν η ΑΕΚ θα πιέζει. Αυτό βγάζει με τις δηλώσεις της. Με αυτό το έχουμε χάσει δύο φορές από τον ΠΑΟΚ, το θέλουμε και τρίτη. Άρα θέλει αυτό προετοιμασία. Είναι θέμα το αν ο ΠΑΟΚ θα πάει να μπει στο παιχνίδι όπως μπήκε για παράδειγμα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, στο παιχνίδι την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Γιατί θα αναφέρω αυτά τα παιχνίδια γιατί ήταν τρία ντέρμπι και είναι τρία ντέρμπι στα οποία ο ΠΑΟΚ μέχρι το 10 λεπτό έχει βγάλει γκολ. Στον Παναθηναϊκό στο δεύτερο λεπτό, στον Ολυμπιακό στο τρίτο λεπτό και στην ΑΕΚ 8 λεπτό. Ναι. Και σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάπει να είναι σύμπτωση. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει ντέρμπι. Πήκε με φούρια και μιλάμε για ένα παιχνίδι εντός έδρας και δύο εκτός. Και είναι ντέρμπι ανεξάρτητα από την κατάσταση που ήταν η ΑΕΚ που έπαιζε το τελευταίο συγκαρτή, ανεξάρτητα από την κατάσταση που ήταν ο Παναθηναϊκός, που ακόμα και τότε ένας ολόκληρος Παναθηναϊκός και μέρος του έβγαλε ανακοίνωση ότι πάμε να υπερασπιστούμε το δικό μας site που πέρα κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω λεπτομέρειες που προηγήθηκαν των αγώνων και θυμίζω την προσήλωση που είχε ο ΠΑΟΚ. Την έχει την προσήλωση ο ΠΑΟΚ. Η διαφορά με την περσινή ΑΕΚ είναι ότι η ΑΕΚ τον τελικό της πέρυσι τον έπαιξε πολύ πιο κοντά στην φιέστα του τελικού από τον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ έγινε η φιέστα, έγινε η διακοπή, έγινε μια τελευταία αγωνιστική και τώρα έρχεται ο τελικός. Δηλαδή υπήρχε χρόνος να αρχίσει να βγαίνει αυτό από τον άλλο. Εύκολο δεν είναι. Ναι. Και το καλό, αν θες, για τον ΠΑΟΚ, βλέποντας το τώρα πλέον, μια εβδομάδα μετά, είναι ότι στην τελευταία αγωνιστική δεν πήγαινε απλά ως αδιάφορος πρωταθλητής. Είχε ένα ισχυρό κίνητρο που μπορούσε να τον κρατήσει σε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Και τον κράτησε και φάνηκε στο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ίσως να του έκανε καλό εν τέλει και εν ώψη τελικού. Όντως. Έτσι πως πήγαν τα πράγματα. Αγωνιστικά οι δύο ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχουν πράγματα που να κρύψουν οι προπονητές. Το μόνο που μπορεί να κρύψουν οι προπονητές είναι λίγο επίπεδο πλέον. Είναι το αν έχουν βγάλει η κάθε μία πλευρά κάποιες διαφορετικές κομπίνες στις στατικές φάσεις. Γιατί υπάρχει και χρόνος, για παράδειγμα, το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, επειδή για τον ΠΑΟΚ στις στατικές φάσεις είναι σημείο αναφοράς φέτος. Και ο ΠΑΟΚ το έχει επικοινωνήσει κιόλας αυτό, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Άρα πόσο δε μάλλον η ΑΕΚ που μπορεί να έχει κάτι σε τρεις μέρες και να δεις όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα μοτίβα που υπάρχουν στις στατικές φάσεις. Ναι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΟΚ, το προπονητικό team έχει κρατήσει έστω και δύο-τρεις κομπίνες διαφορετικές που δεν έχουν πιει όλο τον χρόνο. Δεν έχουν δουλευτεί. Και θα δουλευτούν, για παράδειγμα, σήμερα. Ναι, γιατί... Τα τελευταία λεπτά, όταν θα φύγει και οποιοσδήποτε δημοσιογράφος θα είναι για τα 15 λεπτά. Όταν θα έχουμε υπογραφηθεί όλοι τότε, να είμαι σίγουροι. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως και μέσα στη χρονιά ο ΠΑΟΚ αυτό μας το έχει αποδείξει αρκετές φορές ότι συνεχώς έβγαζε καινούρια πράγματα σε αυτήν την τομέα στις κομπίνες. Οπότε όλο και κάτι νέο θα έχει να παρουσιάσει και αύριο. Το δούλευε, το έψαξε πολύ στα προκριματικά, το έψαξε πολύ μισό πρωτάθλημα. Το άλλαξε με δεδομένο ότι άλλαξαν πρόσωπα και ειδικά ο παίκτης στην κορυφή του από τον Ιανουάριο και μετά. Και φτάνει εδώ που, παραλαμβάνω, εγώ πιστεύω ότι στους ρετάρες έχουν μείνει. Σίγουρα. Και κακά τα ψέματα μιλώντας πολλές φορές και με προπονητές πριν από τέτοιου είδους παιχνίδια, είτε είναι τελική κυπέλου, είτε είναι μάτς σημαντικά για τον τίτλο πρωταθλητή, γενικότερα παιχνίδια αυτού του είδους, με αυτά τα δεδομένα, αυτές τις συνθήκες που επικρατούν, πολλές φορές κρίνονται από μία στατική φάση που θα δώσει προβάδισμα, που θα πετύχει ένα γκολ κλειδί. Και πέρσι ο ΠΑΟΚ έτσι άνοιξε το σκορ, έτσι, στο τελικό εκείνο. Παρότι ήταν πολύ καλύτερο μέσα στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, χρειάστηκε μία στατική φάση για να προηγηθεί. Ναι, εκεί που βρήκε το γκολ με τον Διερίνια.
που θα μπορούσε να το κάνει στη στατική φάση νωρίτερα με το πέναλτι, το καμένο του. Σωστά, σωστά, ναι. Αναφέρω αυτές τις δύο στιγμές. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τελικά γκολ μέσα από τη στατική φάση, αν και την προκάλεσε μέσα από αντεπίθεση. Ούτε πτωήθηκε από χαμένο πέναλτι. Γενικότερα η εικόνα του ΠΑΟΚ σε εκείνο το τελικό είναι μάθημα για το πώς πρέπει μια ομάδα να αντιμετωπίζει ένα τελικό. Ναι, ότι μπήκαμε για να κερδίσουμε. Η ορμή του, η διάθεσή του, το καθαρό του μυαλό, το ότι τελειώνω τη φάση σωστά, συνεχίζω να τελειώσω μια ακόμα σωστά. Τελειώνω τη φάση χωρίς να τα καταφέρω, συνεχίζω μέχρι να τα καταφέρω. Κάνω πέναλτι, δεν πτωούμε. Δηλαδή στο ημίχρονο, στον τελικό, υπήρχε άνθρωπος που πήρε στιγμή και έλεγε μην πτωήσετε για το πέναλτι, εκτός παίζουμε, μπορούμε να πάρουμε κι άλλο. Πάμε. Ναι. Λεπτομέρεια. Σύνθεση των λεπτομεριών που φέρνει το μάλλον ναι. Σε μια κατάσταση να καταφέρει πράγματα. Ναι. Και οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κρίνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό να δείξει τον αντίπαλο ότι δεν θα με βγάλεις από το πρόγραμμά μου. Ξέρω τι θα κάνω, ξέρω πώς παίζω, σε ξέρω και πολύ καλά και συνεχίζω. Δεν πτωούμαι. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ αύριο θα λείπουν, Αντώνη, δύο παίκτες που ήταν ηγέτες και αγωνιστικά μέσα στο παιχνίδι, μπορούσαν και το έκαναν πολλές φορές να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα που δεν πήγαινε καλά ίσως για τον ΠΑΟΚ, και μέσα στα αποδυτήρια πριν την έναρξη του αγώνα, σε όλη την προετοιμασία από χθες που βρίσκεται η ομάδα στην Αθήνα, στο ημίχρονο, στις ομιλίες του, σε όλα, μπορούσαν να επηρεάσουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Θα λείπουν αύριο από τον ΠΑΟΚ. Αυτό αγωνιστικά βλέπεις να επηρεάζει. Θυμάται κανεί πολύ. Θυμούνται εκείνο το βίντεο, εκείνο τα 3-4 δευτερόλεπτα του βίντεο που δείχνει τον Διερήμια να κάνει τάκληση στο Ρωσίδη, να σηκώνεται και να φωνάζει πάμε. Με τα μάτια πεταγμένα έξω, τις βλέπεις στο λαιμό πεταγμένες. Αυτό είναι που λείπει αύριο. Έτσι. Από το Διερήμια. Ούτε το φάουλ του, ούτε οι ενέργειές του. Ναι. Τέτοια μπορεί να βρεις μέσα στο παιχνίδι από κάποιον σε μια βραδιά. Αυτό δύσκολο να το βρεις. Αν θα βρεις αυτόν που το βλέμμα του θα κάνει τους άλλους να τους λέει πάμε και να βγαίνουν μπροστά. Από τις δύο ομάδες, αν πούμε ότι με τους υπάρχοντες, γιατί όπως πολλές φορές τονίζουμε, οι παρόντες γράφουν την ιστορία, από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ, αν θα διάλεγες δύο από την κάθε ομάδα που μπορούν να το δώσουν αυτό αύριο από αυτούς που υπάρχουν, ποιους θα έλεγες? Για την ΑΕΚ θα έβαζα τον Μάνταλο, γιατί κουβαλάει τους δύο χαμένους τελικούς και γιατί είναι και αρχηγός. Mm-hmm. Και τον Πόνσε, γιατί είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Ναι, είναι από αυτούς που μπορούν να καθορίσουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ θα έβαζα τον Πέλκα, γιατί θα είναι ο αρχηγός. Και ξέρει πολύ καλύτερα από όλους τι σημαίνει να είναι ένας αρχηγός Έλληνας στον ΠΑΟΚ του Τάπλ, να το έχει κάνει αυτός, να είναι από τους Έλληνες που θα έχουν τέσσερα τρόπαια, γιατί μέχρι στιγμής στην ιστορία του ΠΑΟΚ είναι ο Ιωσήφιδης, ένα παίκτη με τον οποίο ο ΠΑΟΚ φτάνει το διψήφιο αριθμό τροπέων, και ο ΠΑΟΚ έχει 9, για το 10ο τρόπαιο στην ιστορία του. Και θα έβαζα μέσα για πολλούς λόγους που τους ξέρουμε όλοι και τους έχουμε δει ακόμα και στην ομιλία που βγήκε, τον Παραλή. Mm-hmm. Για μένα, να το πάρω και από την αρνητική πλευρά, μπορεί να το δω κάποιοι, εγώ αν ήμουν ο Βαρέλα, θα ήθελα στο τελευταίο μου παιχνίδι, αν είδα το τελευταίο μου παιχνίδι αυτό με το ΠΑΟ, να με θυμούνται όλοι με ένα κύπελο στα χέρια. Ναι, σωστό. Παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζουν μεγάλο ρόλο όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Επειδή αναφέρθηκα σε παίκτες, στους οποίους οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους θα αναζητήσουν το βλέμμα τους. Ναι, εγώ θα έβαζα και τον Μάτος από πλευράς ΠΑΟΚ. Ο Μάτος μου βγάζει περισσότερη τρέλα παρά αυτό το αρχηγικό. Ναι. Μου βγάζει δηλαδή ότι έχει και αυτή η τρέλα που μπορεί με κέσκος να θολώσει. Ναι, πιθανώς. Θα δούμε αύριο. Πάντως, οι προπονητές γνωρίζονται καλά πλέον. Για το Χιμένεθ είναι η τρίτη σερηφορά. Για τον Λουτσέσκου είναι η δεύτερη. Νομίζω και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι διαφορετικό σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια θα έχουν να μας δώσουν αγωνιστικά οι δύο ομάδες σε αυτόν τον τελικό. Πώς θα τον προσεγγίσουν, εντάξει, σαφώς τα δεδομένα είναι διαφορετικά
Και πριν κλείσουμε τη συζήτηση, θέλω, Αντώνη, να αναφερθούμε και λίγο στο κομμάτι αυτό των άδειων κερκίδων, που εντάξει, η συζήτηση καλώς κακώς όλη αυτή την εβδομάδα εκεί έχει πάει, αλλά κυρίως για το εξωαγωνιστικό σκέλος. Νομίζω ότι είναι για το πώς φτάσαμε εκεί. Ναι. Για το εξωαγωνιστικό όμως σκέλος. Εμείς θέλω να το πιάσουμε λίγο αγωνιστικά αυτό. Πόσο θα επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να βγουν αύριο και να παίξουν ένα τελικό κυπέλλου, ένα τόσο σημαντικό διακύβευμα, να το διεκδικήσουν μέσα, μπροστά σε άδειες κερκίδες. Να σου θυμίσω το πώς έχει περιγράψει ο Βιερίνια την πρώτη προπόνηση στον ΠΑΟΚ. Που είχε πει ότι μπήκαν στα αποδυτήρια, καθίσαμε, άρχισαν να μιλάνε στους παίκτες μου για το κλίμα και αυτά, και κάποια στιγμή έχει πει ο ίδιος ότι άρχισα να νιώθω ότι τα αποδυτήρια τρέμουν. Και βγήκα έξω και είδα 12.000 κόσμο μέσα στη ζέστη. Να μας αποθεώνει, να με χειροκροτάει λέει χωρίς να με ξέρει, επειδή άκουσε ότι... Ναι. Άμα πεις έναν ποδοσφαιριστή, πες μου ποια είναι η στιγμή που ονειρεύεσαι, τι θα σου πει? Ότι θέλω να σηκώνω έναν τρόπο και να βλέπω καρεκλάκια απέναντι? Είναι, νομίζω, πιο δύσκολο από τον καθέναν που θα ζήσουν αυτό το τελικό. Το πιο δύσκολο από όλους αυτούς είναι για τους παίκτες. Και εντάξει, και ο κόσμος σαφώς θα ήθελε να είναι εκεί, να το χαρεί. Δεν το συζητάμε. Για τον κόσμο γίνεται το ποδόσφαιρο, για τον κόσμο γίνεται η τελική και γενικότερα. Αυτό είναι άλλη ζήτηση. Αλλά για τους ποδοσφαιριστές που θα βγουν αύριο να παίξουν ένα παιχνίδι με τόσο μεγάλο κίνητρο μπροστά σε άδειο γήπεδο, σαν να παίζουν σε συνθήκες φιλικού παιχνιδιού, τι να τους πεις? Μεταξύ Σοβαρού και Αστείου, τα έχουν παίξει στο ΠΑΟΚ που μπορεί να είναι το 10ο-12ο παιχνίδι του νικητισμένου. Ναι, είναι πιο συνηθισμένοι. Τα νούμερα έχουν φτάσει εκεί. Ναι. Ειδικά για αυτούς που ήταν στην περσινή σεζόν που είχαν τα 7 παιχνίδια και ακολούθησαν άλλα 3 μετά. Ναι, 10 στο σύνολο ήταν πέρσι. 10. Μάνι, 10 ήταν πέρσι. Ναι, είναι πιο μαθημένοι σε αυτό οι παίκτες του ΠΑΟΚ σίγουρα. Εκεί φτάνουμε. Ναι. Και απ' την άλλη η ΑΕΚ έχει το παράδοξο ότι πέρυσι και φέτος έδωσε δύο παιχνίδια και κλεισμένο με συγκεκριμένο αντίπαλο με έναν τρόμο και έχασε δύο φορές. Ναι. Και εδώ ένα άλλο κομμάτι που έχει γίνει, για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση, επίσης για εξωαγωνιστικούς λόγους κυρίως. Στο αγωνιστικό, πόσο μπορεί να επηρεάσει το ότι η ΑΕΚ θα παίζει στο γήπεδο που όλη τη χρονιά φέτος έχει παίξει πάνω από 20 παιχνίδια, έτσι. Και όχι μόνο, βάζω τη φετινή ομάδα μόνο. Τους ποδοσφαιριστές που θα παίξουν αύριο, δεν βάζω... Παίζει ένα ρόλο. Μικρό, αλλά παίζει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει και με τις αναμνήσεις που έχει κάθε ομάδα. Δηλαδή μέχρι ο ΠΑΟΚ να κερδίσει πέρυσι το τελικό δεν έχει καθόλου καλές αναμνήσεις από το ΆΚΑ. Και δημιούργησε με τη νίκη του στο τελικό, με τη νίκη του Παναθηναϊκού, με το τελικό αποτέλεσμα που πήρε με την ΑΕΚ. Δημιούργησε αυτή η άβρα του κάθε γηπέδου. Ναι, σαν άδειοξε λίγο μια... Την προετοιμασία του ακόμα πάω και πρόσφυσε κάνοντας το βόλιο με την πάλης τελικού, αυτή η Τρίτη, τη Δευτέρα. Ναι. Ωραία. Νομίζω... Ναι, νομίζω... Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, εντάξει, να μην πάμε σε σχηματισμούς και αυτά, γιατί αν και εντάξει, πάνω κάτω περιμένουμε στο περίπου τι θα δούμε, δεν ξέρουμε με ακρίβεια βέβαια. Και δεν νομίζω να δείξουν και κάτι προπονητές στις σημερινές τελευταίες προπονήσεις. Όχι. Ό,τι έχουν να κάνουν το έκανα, νομίζω. Ναι. Έτσι, τώρα πλέον από εδώ και πέρα το ψυχολογικό κομμάτι είναι αυτό που μετράει περισσότερο στην προετοιμασία. Όντως. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Αντώνη, ενώπιση αυριανού τελικού, για να το κλείσουμε έτσι. Καλά να περάσουμε. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ναι, ωραίο είναι αυτό που λες. Αν και θα είναι δύσκολο αύριο, έτσι όπως θα είναι γενικότερο το κλίμα, αλλά καλά ας το απολαύσουμε ποδοσφαιρικά, ας γίνει ένα ωραίο παιχνίδι τουλάχιστον. Ακριβώς. Ωραία, έγινε, Αντώνη, καλή συνέχεια εκεί και φυσικά από εβδομάδα θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν με τον Αντώνη Τσακαλέα. Νομίζω τα αναλύσαμε όλα και πλήρως εν ώψη του αυριανού τελικού κυπέλου. Εντάξει, σήμερα θα μείνετε συντονισμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εδώ στο Λίμπερο, καθώς θα υπάρχουν και συνδέσεις με την Αθήνα, οι συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών και των δύο παικτών, των δύο φιναλίστ. Γενικότερα είναι η μέρα που υπάρχει το mood, αυτό το κλίμα του pre-game του μεγάλου αυριανού τελικού. Στις 8.30 το παιχνίδι, φυσικά. Ο Λίμπερο από νωρίς σας δίνει ενημέρωση και μετά το παιχνίδι, το pre-game, το post-game, όλα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα είστε συντονισμένοι. Το ανάλυσε τον Bayer Press θα είναι μαζί σας και πάλι
από Δευτέρα με ανάλυση όλων όσων θα έχουμε δει για στον αυριανό τελικό κυπέλου, τι θα κρίνει το παιχνίδι και γενικότερα όλα όσα αναμένεται να παρουσιάσουν προπονητές και ποδοσφαιριστές. Να απολαύσετε ένα ωραίο παιχνίδι αύριο. Ευχόμαστε να το απολαύσουμε όλοι μαζί, να δούμε ένα ωραίο τελικό. Και εδώ θα είμαστε να τον συζητήσουμε μέχρι τότε. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο φυσικά. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Από εμάς να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.